Φίλες και φίλοι χαίρετε. Όταν με ρωτάτε για ποιο λόγο δεν κάνω προξενιά και για ποιο λόγο δεν φτιάχνω ένα ιστοχώρο γνωριμιών τον οποίο να εποπτεύω, είναι για αυτό που θα δείτε στη συνέχεια. Ήρθε σήμερα μία super duper wow επιστολή από μία κοπέλα η οποία γνώρισε έναν τύπο σε διαδικτυακό φόρουμ όπου συζητιόντουσαν θέματα ψυχολογίας. Δεν ξέρω σε ποιο ήταν, είναι στο εξωτερικό η κοπέλα αυτή που ζει, είναι Ελληνίδα και ζει στο εξωτερικό. Ήταν ένα φόρουμ, λέει φόρουμ σημαίνει διαδικτυακός χώρος, Α, δεν ξέρω ήταν στο ΚΟΡΑ, στο ΚΟΡΑ έχει ερωτήσεις και απαντήσεις, ήταν κάπου αλλού, δεν γνωρίζω πού και ούτε έχει σημασία. Και λέει κάτω από αναρτήσεις εκείνο το φόρουμ που είχαν να κάνουν με με ψυχοεκπαίδευση, με συνεξάρτηση και κακοποίηση κλπ. Στα σχόλια γνώρισε έναν κύριούλη, ο οποίος της συστήθηκε ως ψυχοεκπαιδευόμενος, ψυχοθεραπευόμενος, συνεξαρτόμενος εν θεραπεία και η συνέχεια στο βίντεο η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι. Εάν δεν το έχετε πράξει ήδη, πατήστε γραφή. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποίησεις και πάμε να διαβάσουμε για την ιστορία αυτή, την οποία η φίλη τίτλοφορεί. Προσοχή από τους λύκους εν ενδύμαση προβάτου, το οποίο σημαίνει προσοχή από τους ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζονται ως θύματα, ενώ στην πραγματικότητα είναι θύτες. Μια φορά και έναν καιρό, λέει φίλη, μια 42 είναι εξαρτώμενη. γνώρισε σε ένα διαδικτυακό φόρου με θέματα ψυχολογίας που την ενδιέφεραν, σα είπα, ναρκισισμός, συνεξάρτηση κτλ, έναν ταπεινό, και καλοσυνάτο κύριούλη, ο οποίος ψυχοεκπαιδευόταν και ψυχοθεραπευόταν όπως και εκείνη, όπως τις έλεγε. Έτσι έλεγε. Το έκανε άραγε ή αν το έκανε, το έκανε συνειδητά. Εκείνη ούσα δύο χρόνια σύγκολ, ή τα δύο χρόνια μόνη της δηλαδή, και έχοντας βγει από κακοπιτική σχέση με έναν πολύ επαγγελματή άρχισο... κάνει ήδη σε αυτά τα δύο χρόνια οξία ψυχοθεραπεία, Σκέφτηκε, καλή ιδέα να δώσω μια ευκαιρία στον εαυτό μου να γνωρίσει καλύτερα αυτόν τον καλλιεργημένο άνθρωπο ο οποίος ψυχοψάχνεται και αγωνίζεται. Δεν είναι οι άνθρωποι αυτό που δηλώνουν ότι είναι. Πρέπει να τους γνωρίσουμε καλύτερα και να δούμε με τα μάτια μας, να ακούσουμε με τα αυτιά μας, να οσμιστούμε με τη, <χει> με τη μύτη μας και να τους γνωρίσουμε χωρίς να θεωρούμε δεδομένο ότι όντως είναι αυτό που λένε ότι είναι. Εκείνος φάνηκε να την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Δεν έμενα στην ίδια πόλη αυτή δύο. Από τη μια η συνεξαρτόμενη μας κολακεύτηκε, αλλά παράλληλα άρχισε να μετράει τα κόκκινα τα Ταπεινόφρον και γλυκό στην ομιλία και στους τρόπους του, άρχισε να τις απαριθμεί όλα του τα βάσανα και τραύματα της ζωής του, παρουσιάζοντας τον εαυτό του το θύμα που η ζωή και οι άνθρωποι του φέρθηκαν άκαρδα και άδικα. Αχ, μάνα μου τον κακομύρι! Κάποιος ο οποίος κλαίγεται και απαριθμεί τα βάσανά του, άμα τη γνωριμία, κάτι μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα. Κάτι μπορεί να, να κρύβει, εδώ θέλω να πω ότι οι την ναρκιστέ, η κρυφονάρκηση, παρουσιάζουν μια ψευδή ευαλωτότητα. Λένε δηλαδή τα προβλήματά του, λένε τα βασανά του, για να ταυτιστούμε μαζί τους. Κοίτα, έχει και αυτό προβλήματα όπω έχω και εγώ. Σύντομα όμω. Βγήκε στην επιφάνεια πως ο κυριούλης ήταν σε γάμο Αχα, παντρεμένος ο τύπος Η συνεξαρτόμενη μας τον έστειλε κατευθείαν στον αγύριστο και του είπε πω όσο είναι παντρεμένο δεν παίζει να συνεχιστεί γνωριμία. Εδώ θέλω να βάλω μία άνοτελία και να πω ότι ένα παντρεμένο, ο οποίο ψεύδεται για το γεγονό ότι είναι παντρεμένο, το αποκρύβει και μετά εκ των υστέρων αποκαλύπτεται, δεν αξίζει ούτε την ευκαιρία του τύπου άμα πάψει να είσαι παντρεμένο, βλέπουμε. Ούτε καν αυτό δεν αξίζει γιατί είναι επιβεβαιωμένα ψεύτη. Διαπιστωμένα ψεύτης. Εκείνος κράτησε την απόστασή του για μερικούς μήνες και επανεμφανίστηκε στη ζωή της με μηνύματα και κλήσεις πάντα, δεν συναντήθηκαν ποτέ, λέγοντας τις πως είναι στη διαδικασία του χωρισμού και πόσο καημένο έκανε την αυτοθυσία να μείνει στο γάμο του λόγου του παιδιού. Τι γνωστή ιστορία που την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και έχουμε και βίντεο πολλά στο κανάλι που αναλύουμε το ζήτημα αν όντως αυτοί που παραμένουν στους γάμους τους για τα παιδιά Είναι για τα παιδιά ή είναι για τη βολή τους Ή πόσο καλό κάνεις Τα παιδιά να μεγαλώνουν σε έναν τέτοιο γάμο Το μεγαλύτερο του επιχείρημα Όμως ήταν πως είναι Σε ψυχοθεραπεία online Με ένα ψυχολόγο Που έτυχε εγώ να γνωρίζω το έργο του Και να το θαυμάζω και να τον εκτιμώ πολύ Αχα, Πήρε τα μεγάλα όπλα σου Λέει εγώ ψυχοθεραπεύομαι στον τάδε μου έλεγε συνεχώς πως ο θεραπευτής του τον καθοδηγεί, τον καταλαβαίνει και του έχει μάλιστα μεγάλη αδυναμία. Εδώ θέλω να σας διαβεβαιώσω πως κανένας θεραπευτής δεν έχει αδυναμία σε κανέναν θεραπευόμενο. Όλοι οι θεραπευτές, όλοι οι ψυχολόγοι που κάνουν ψυχοθεραπεία αγαπάνε εξίσου τους θεραπευόμενους τους. Τους αγαπάνε και τους σέβονται και τους εκτιμούν ω ανθρώπου πάνε να θεραπεύσουν τη ψυχή του. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπω μου έχει αδυναμία εμένα ο ψυχολόγο και σε ένα δεσούχη και ούτω καθεξής. Άρχισε λοιπόν η συνεξαρτόμενη της ιστορία μα να σκέφτεται πως ε, δεν μπορεί τότε να είναι κόκκινε σημαίε αυτέ που βλέπω πάνω του. Μάλλον λάθο θα κάνω. Λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ. Γιατί είναι άρχιση... Και ιδιαίτερα οι κρυφοναρκησιστές και οι ευάλωτοι ναρκησιστές το κάνουν αυτό. Φέρνουν α, επιστολές συστατικές απαλού. Θα σου γνωρίσουν τη μάνα τους η οποία θα σου πει τι καλό παιδί που είναι το παιδί τους. Θα σου μπορεί ακόμη και τα παιδιά τους να τα φέρουν αν κάποιος είναι κρυφονάρκησος, ευάλωτος ναρκισιστής, άνδρας ή γυναίκα, μπορεί να φέρει και το παιδί του να το γνωρίσεις, το παιδί της να το γνωρίσεις, το οποίο θα σου διαβεβαιώσει πως η μαμά, ο μπαμπάς είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είναι ύποπτο κάποιο να λέει, είπε για μένα έτσι αυτός ο πολύ σπουδιός άνθρωπος, άρα... Και εγώ είμαι καλό επειδή το είπε αυτό. Άσυ που μπορεί να μην το είπε κιόλα. Άσυ που αυτό μπορεί να μεταφέρει όπω θέλει να μεταφέρει το τι συνέβαινε, αν όντω συνέβαινε, αν όντως έκανε ψυχοθεραπεία εκεί που έλεγε ότι έκανε. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή, εμένα μου έχει τύχει, παιδιά, έπαθα την πλάκα μου. Με, με έπαιρνε επανειλημμένα, επίμονα ένα αριθμό. Δεν απαντώ άγνωστου αριθμού. δεν απαντάω γιατί επειδή το τηλέφωνο μου είναι στο διαδίκτυο από το 1998 τότε που άνοιξα το γραφείο που είχα στο χρυσό οδηγό το κινητό μου τηλέφωνο και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξω το τηλέφωνο μου, δεν απαντάω άγνωστους αριθμούς. Στέλνω ένα τυποποιημένο μήνυμα που λέω «Είμαι η δεν μπορώ να μιλήσω, ε, δεν βλέπω κόσμο πλέον. Αν θέλετε κάτι άλλο, πέστε μου ποιο είστε με γραπτό μήνυμα και τι θέλετε για να σα απαντήσω. Τέλο πάντων, να μην σα τα πολυλογώ. Χτυπούσε επίμονα, επίμονα, έστελνα το μήνυμα. Σε κάποια φάση απάντησε στο μήνυμα. Ήθελα να μιλήσω μαζί σα στο τηλέφωνο, επειδή έχω σοβαρό πρόβλημα με τη μάνα μου, η οποία υποστηρίζει ότι είναι πελάτη σα, ότι έρχεται σε εσά, κυπριακό αριθμό μεταξύ. Εγώ είμαι στην Κύπρο, το ξέρετε. Και εκείνη την περίοδο ήμουν στην Κρήτη μάλιστα. Και κάνει διάφορα πράγματα με τα οποία εγώ διαφωνώ. Έχουμε μια πολύ τοξική σχέση. Και συνέχεια μου λέει: Η Θέκλα μου είπε αυτό για σένα, η Θέκλα μου είπε το άλλο για σένα. Του στέλνω, του λέω στο μήνυμα: Δεν βλέπω κανέναν. Δεν βλέπω κόσμο. Και εξάλλου στην Κρήτη αυτή την περίοδο. Και μου λέει να σου πω το όνομα. Μου λέει: Το όνομα δεν είχα ποτέ ακουστά το όνομα χρησιμοποιούσε το όνομά μου ως πρόφαση η γυναίκα αυτή για να παρουσιάσει τις δικές της απόψεις και θέσεις. Και θα μπορούσε να το κάνει ακόμη και στην περίπτωση που να ήταν θεραπευόμενη μου. Θα μπορούσε να ήθελε αυτή να πει κάτι και αντί να πει εγώ έχω αυτή την άποψη για σένα, να πει η Θέκλα έχει αυτή την άποψη για σένα, γιατί αν το πει η αυτή την άποψη για σένα θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Οπότε δεν τσιμπάμε όταν μα λένε μου είπε ο ψυχολόγο με αυτό και μου είπε το άλλο. Και ειδικά άμα είναι από μου είχε δυναμεί ο ψυχολόγο και μου λέει πω είμαι πολύ καλό. Πολύ καλό άνθρωπο. Εν τω μεταξύ, οι κόκκινε σημαίε όλο και εμφανίζονταν και ανέμιζαν δυναμικά. Πρώτο, είχε αρρωστημένη ζήλια και αδικαιολόγητη. Δεν ήμασταν μαζί και εκείνο φερόταν σαν να είμαι η κοπέλα του. Δεύτερο. Είχε αιμονή με το πρόσωπό μου και ασχολιόταν μαζί μου με μεγάλη ένταση. Τόση προσοχή από ένα άτομο δεν πήρα ποτέ στη ζωή μου, και αυτό πάλι είναι ανησυχητικό, όλη αυτή η αιμονή. Τρίτο. Ενώ δεν είχαμε καν βρεθεί ποτέ, μου έλεγε πω θέλει να με παντρευτεί και να μου κάνει παιδί. Όπα. Είσαι... Τέταρτο. Είσαι η γυναίκα τη ζωή μου, μου έλεγε. Εγώ μπρο, ηρέμησε. Δεν έχουμε βρεθεί καν από κοντά, δεν έχουμε καν Εκείνος, εγώ το ξέρω πω είσαι η αγάπη της ζωής μου. Επόμενη κόκκινη σημαία. Είχε μια παλιά του σχέση στην περιοχή που έμενε, uh -huh. εκείνη παντρεμένη και πολύ επιτυχημένη επαγγελματικά, με την οποία άρχισε να βρίσκεται σε φιλικό, όπως λέει εκείνο επίπεδο. Για να με κάνει να ζηλεύω, άρχισε να μιλάει για εκείνη, για το πόσο σεξ είναι και για τη φανταστική ερωτική ζωή που είχαν, στο παρελθόν που είχαν σχέση δηλαδή, και πώ θα πήγαινε μαζί τη, αν δεν συμφωνούσα να συναντηθούμε από κοντά. Ο πνευματικότατο ο άνθρωπο αυτό. Ε, Εννοείται ότι το λέω κορυδευτικά. Εγώ για έναν περίεργο λόγο του μιλούσα και άρχισα να συνηθίζω το παρεδώσε μα στα τηλέφωνα και στα μηνύματα, αλλά κάτι μέσα μου μου έλεγε να μην το συναντήσω από κοντά. Και γενικά το ένστιχτό μου μου έλεγε πω κάτι πάει χί αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να ακούμε το ένστιχτό μα. Πρέπει να ακούμε τον κατίνστιχτ, μα είπαμε. Για να μην τα πολυλογώ, που ήδη το κάνω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, έγινε ένα καυγά, τον μπλόκαρα από παντού, του ξεκαθάρισα πω νιώθω πω εκείνο δεν πάει καλά και πω όλο αυτό το σκηνικό είναι άρρωστο και να με αφήσει ήσυχη. Φαντάζομαι δεν χώρισε καθόλου όλο αυτό το <laughs> θέμα. Είμαι σε διαδικασία χωρισμού. Μπορεί κάποιο να είναι 30 χρόνια σε διαδικασία χωρισμού. Εντάξει, σα ξαναλέω, αν κάποιο έρθει από την αρχή και πει, ξέρει, εγώ είμαι παντρεμένο, ξέρει, εγώ είμαι παντρεμένη και αυτά είναι τα δεδομένα μου και σε αφήσει να επιλέξει συνειδητά. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει την πορεία για το ότι σε ξεγέλασε. Αν όμω σου το παίζει ε, ελεύθερο, ακόμη και κάποιο ο οποίο είναι παντρεμένο και ξεχνάει να πει πω είναι παντρεμένο, ή κάποιοι που είναι παντρεμένοι και ξεχνάει να το αναφέρει, πάλι στο παίζει ελεύθερο, στο παίζει ελεύθερο χωρί να είναι, τότε είναι κοροϊδία. Ενώ δεν μιλούσαμε λοιπόν, με έμμεσο τρόπο καταφέρνει να ειδοποιήσει ένα γνωστό μου πρόσωπο ότι και καλά είναι στο νοσοκομείο και έχει κάνει επέμβαση. Μάλιστα. Εγώ προσπάθησα να τον βρω όταν έμαθα ότι έκανε εγχείρηση, αλλά είχε το τηλέφωνο του κλειστό. Επικοινώνησα με την κλινική στην οποία βρισκόταν και μου είπαν πως απλά είχε έρθει την προηγούμενη βραδιά σε ενεπίγον περιστατικό με πόνο στην κοιλιά τον κράτησα για μια νύχτα και την επομένη βγήκε και πήγε στο σπίτι του. Ψέμα στο ψέμα. Είχα διαπιστώσει κι άλλες φορές μικροψεματάκια, αλλά αυτή τη φορά το ποτήρι ξεχύλισε. Ψέμα και χειραγώγηση. Προσπαθούσε πάντα να με κάνει να νιώσω άσχημο όταν του έριχνα άκυρο, γιατί λέει κλονιζόταν η υγεία του λόγω της αδυναμίας που μου είχε. <laughs> Ας γελάσω και έγκυωθε πως πέθανε. Α, Αγκαλά. Α, καλά ακαλά. Παναγία μου σκέφτηκα. Καλά που δεν έμπλεξα. Ε, βέβαια. Λίγε εβδομάδε ή και μήνε μετά, στέλνει ένα μήνυμα από άγνωστο τηλέφωνο και μου λέει: Έρχομαι στην πόλη σου. Ακαλά. Εννοείται πω δεν μπήκα στον κόπο να συναντηθώ μαζί του και πολύ καλά έκανε, γιατί σου απέδειξε ο άνθρωπο το ποιόν του. Και κάποιο ο για να σε συναντήσει, ε, με κάποιο γνωστό σου πρόσωπο, που δεν το γνωρίζει ο ίδιο για να σου μεταφέρει το χαπάρι και καλά πώ είναι στην κλινική και είναι χειρισμένο. πω χειραγώγηση, επίκληση στο συνέστημα, μαλακίε, παλιό χαρακτήρα, καρανάρκησο. Όταν προσπάθησα να το ξεμπροστιάσω μέσω λίγων μηνυμάτων που ανταλλάξαμε στο Instagram πριν τον μπλοκάρω και από εκεί, μου είπε πω ναι, έχω δίκιο. Αλλά πω οφείλω να το συναντήσω από κοντά για να μου ζητήσει συγγνώμη. Οφείλει, οφείλει, βεβαίω. Δεν οφείλει αυτό να σου ζητήσει συγγνώμη. Οφείλει εσύ να το συναντήσει από κοντά για να σου ζητήσει αυτό ο σπουδαίο συγγνώμη. Αυτά λοιπόν θα μπορούσα να γράψω κι άλλα πολλά τα οποία δείχνουν απλώ πόσο γελίο, χαιριστικό και ψεύτη είναι αυτό ο Κυριούλη που παρουσιάζεται ω ένα ταπεινόφρον και πονεμένο καλοσυνάτο άνθρωπο που το μόνο που θέλει είναι να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Άλλη βλαμμένη και εγώ που ασχολήθηκα τόσο πολύ και επίση έπιασα τον εαυτό μου στο πάρε δώσε μαζί του να γίνουμε τοξικοί. Ναι. Όταν έχουμε πάρε δώσει με του ναρκισού, γινόμαστε κι εμεί τοξικοί. Ναι. Το συμπέρασμα που έβγαλα προσωπικά από αυτή την ιστορία είναι πω οι λύκοι οι οποίοι φαίνονται ω λύκοι, δηλαδή φανερή ναρκιση, μεγαλομανή ναρκιση, κακοήθη ναρκιση, είναι λιγότερο επικίνδυνοι γιατί ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Αυτά τα αγαθά και καλά προβατάκια όπως ο κυριούλης της ιστορίας μας είναι πιο επικίνδυνα. Τα μάτια μας 14 λοιπόν. Κοκκινοσκουφίτσες και μη ωραία που τα γράφεις. Επίσης διαπίστωσα, έλα, έλα, έλα μου, πως η συνεξάρτηση δεν είναι κάτι που εύκολα και γρήγορα κανείς αποχωρίζεται. Άγια σου. Θέλει διαρκή προσοχή και προσπάθεια. Once an alcoholic, always an alcoholic. Once condependent, always condependent. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι συνεξαρτόμενο θα είναι για πάντα συνεξαρτόμενο και πρέπει συνεχώ να βρίσκεται σε γρήγορση. Το έχουμε πει και σε ένα βίντεο πρόσφατα. Θέκλα μου, σε ευχαριστώ για την υπομονή σου και επίση για την πολύτιμη ψυχοεκπαίδευση που μα κάνει. Δυστυχώ δεν υπήρξα πολύ καλή μαθήτρια μέχρι στιγμή, δεν το βάζω κατόμω. Θα το νικήσουμε το τέρα σε συνεξάρτηση. Εννοείται, θα το νικήσουμε. Και θα έρθει η στιγμή που τους λύκους εντός εισαγωγικών θα τους καταλαβαίνουμε άμεσα, ανεξαρτήτως με ποια ενδυμασία μας παρουσιάζονται. Και κάτι τελευταίο, κάθε φορά που μιλούσα μαζί του ένιωθα άβολα και ανήσυχα. Άλλη μια σημαία σημαίαρα, την οποία δεν θέλω ποτέ ξανά να αγνοήσω. Το ένστικτό μας ξέρει και μας προειδοποιεί, βεβαίως, εννοείται, έχει το σεβασμό. Θαυμασμό και την αγάπη μου. Πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία της φίλης. Σε ευχαριστούμε πολύ που την μοιράστηκε μαζί μας και ναι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, ναι πρέπει να κοιτάμε τις κόκκινες σημαίες και ναι η συνεξάρτηση είναι μία συνθήκη η οποία χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση. Εύχομαι να απελευθερωθούμε και να νικήσουμε το τέρας όλοι μας. Φιλιά.